η πόρτα από πίσω να έχει βάλει τα κλειδιά. Ανοίγει το κλειδί. Γραφείο το οποίο διατηρεί αρεάκι που πηγαίνει εκεί. Δεν το είναι και θα μόνο στο γραφείο του, υποτίθεται. Το είχε από παλιά, είχε παραμείνει. Είχε πει στη γυναίκα του πού θα είσαι, θα είναι στο γραφείο, είχε πει. Όντως ήταν ειλικρινής, αλλά δεν είχε πει με ποια θα ήταν. Και τι θα γινόταν εκεί που ήταν. Ένα γραφείο που μάλλον διατηρούσε και ως ερωτική φωλιά από ό,τι φαίνεται. Αποδείχτηκε αυτό. Αποδείχτηκε. Εκεί πέρα η σύζυγός του, ανοίγοντας την πόρτα, βλέπει τον άνδρα της με νεαρή δημοσιογράφο, ναι, ιερωμένη του, να είναι έτσι σε περιπτύξεις περίεργες. Όπου να δώσουμε και μια πληροφορία ότι η συγκεκριμένη κοπέλα που την έπιασε η σύζυγος είχε προκαλέσει επίσης ντόρο με σχέση της με υπουργό προηγούμενων κυβερνήσεων. Από το στόμα μου το πήρα. Εγώ θα το έλεγα λίγο πιο γενικά, ότι είναι επίσης και η ίδια γνωστή ιερωμένη έτσι, ότι είναι ατακτούλα. Επωνύμων. Είναι ιερωμένη των επωνύμων. Είναι το φετίχ της. Δεν πληρώνεται η κοπέλα να πείτε ότι κάνει κάτι άλλο, όχι. Ότι αρέσκεται, αρέσκεται να συνουσιάζεται με ανθρώπους της τηλεόρασης, της δημοσιογραφίας και της πολιτικής. Το τελευταίο διάστημα το έχει ρίξει στους πολιτικούς. Τώρα έκανε μια στροφή, ξαναγύρισε στο παρελθόν στους παρουσιαστές, στους δημοσιογράφους. Θέλει ποικιλία, ναι. Και το γεγονός είναι ότι η ιερωμένη, η δημοσιογράφος μαζί με τον παρουσιαστή, ότι στο παρελθόν ξανά είχαν σχέση, παράνομη έτσι, πάντα παντρεμένος ο παρουσιαστής, χωρίσαν για κάποιο χρονικό διάστημα και ξαναβρέθηκαν. Μάλιστα. Τα βλέπει όλα αυτά η σύζυγος, γίνεται έξω φρενών. Τους ακούσανε όλοι. Όλο το τετράγωνο εκεί πέρα και παραπάνω, καθώς καλοκαίρι ανοιχτά τα παράθυρα, είναι λογικό. Και έτσι ήρθε και στα αυτιά μας η είδηση συγκεκριμένη. Πάει να γυρίσει σπίτι ο παρουσιαστής μετά από κάποια ώρα. Εκεί πέρα βλέπει την πόρτα κλειδωμένη, μια βαλίτσα έτοιμη, με τη γυναίκα του να του λέει σήκω και φύγε τώρα. Να πούμε ότι η σύζυγος έχει απευθυνθεί σε πολύ μεγάλο δικηγορικό γραφείο, θέλοντας δώσει τέλος στο γάμο της. Να πούμε ότι ο παρουσιαστής κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να σώσει το γάμο του, λέγοντας ότι αγαπάει τη γυναίκα του και την οικογένειά του, και ο ίδιος είπε ότι μια άτυχη στιγμή ήταν ένα στιγμιαίο λάθος. Πάλι γι' αυτό. Πασχάλη εποχή. Η αυτοκίνητο γλίστρησα παραδείγματος χάρη και έπεσα. Ναι. Εντάξει, πάνω στην κοπέλα. Παπάτε με κι ας κλαίω. Πάντως, τον πιάσανε με κατεβασμένα τα παντελόνια. Έτσι. Στα πράσινα τον έπιασε. Γι' αυτό και ήταν δύσκολο με αυτό το οποίο έχει πει η ίδια η σύζυγος, γιατί τις πληροφορίες έχει διαδώσει και η ίδια η σύζυγος, η οποία είναι πάρα πολύ ενοχλημένη. Και μάλιστα το λέει έτσι σε φίλους και σε συναδέλφους, καθώς ο συγκεκριμένος παρουσιαστής είχαν και πολλούς κοινούς φίλους, ότι κοίταξε να δεις αυτό που έκανες, εγώ θα σε κάνω πλέον ρόμπα. Θα μάθουν όλοι το τι έχεις κάνει, το τι μου έκανες τόσα χρόνια για να ξέρει ο κόσμος ποιος είσαι πραγματικά. Έτσι, να φωνάζει η γυναίκα έξω φρενών και δικαιολογημένη. Και δικαιολογημένη. Όπου η σύζυγος, να πούμε επίσης και αυτό στο ρεπορτάζ, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το χώρο μας, κάνει μια τελείως διαφορετική δουλειά. Δεν έχει να κάνει με τα μίντια δηλαδή. Ούτε με την πολιτική, ούτε με τα μίντια. Αλλά έχει ενδιαφέρον η δημοσιογραφίνα, η ιερωμένη, αυτό, η οποία εάν φτιάξουμε μια λίστα με ποιους ήταν το τελευταίο διάστημα, ξεπερνάει 50φυλλο τετράδιο του δημοτικού. Τα παιδάκια μπορούν στο μπλε τετράδιο. Τα 50 φύλλα που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Θα χλωμιάσουν κάτι που βγαίνουν στη τηλεόραση και μιλάνε για χιλιάδες, έτσι. Μα μιλάμε για απίστευτα, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Είναι ταλέντο επαγγελματικά η συγκεκριμένη κοπέλα. Μάλιστα. Πάμε, πάμε, πάμε λίγο γρήγορα, πάμε λίγο. Έχουμε μία κρυφή συνάντηση, η οποία μόνο κρυφή δεν ήταν, του κυρίου Μαρινάκη με τον κύριο Σαββίδη. Οι πληροφορίες αυτά λένε, Ευαγγέλη Καράλη, ότι υπήρχε μία συνάντηση των δύο ανδρών. Τα είπανε, τα βάλανε κάτω και μια μυστική συνάντηση, που έγινε βέβαια σε γνωστό ξενοδοχείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, που σημαίνει ότι δεν ήθελαν να είναι και τόσο μυστική. Ναι. Γιατί θέλανε μυστική, δεν θα πηγαίνανε.